Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε να κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας με τις σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις παρά την πανδημία, παρά τις ακυρώσεις, παρά τον κορονοϊό που προχωρούν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο που δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους και στέκονται δίπλα σε παιδιά και σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αναβλήθηκε, βλέπουμε και τον κύριο Καλομύρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στον νομό Ηρακλείου, Νίκος Καλομύρης. Την καλησπέρα μας, κύριε Καλομύρη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο ετήσιος χριστουγεννιάτικος παιδικός χορός της Ένωσης αναβλήθηκε, έλεγε ο πανδημίας, λόγω πανδημίας, ωστόσο παραδόθηκαν δώρα στα παιδιά. Πολύ σωστά, όπως παραδοσιακά η Ένωσή μας τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωσε κάποιο χριστουγεννιάτικο παιδικό χορό, φέτος λόγω των υγειονομικών μέτρων που έχουν επιβληθεί σε όλη την Ελλάδα, δεν διοργανώθηκε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προβήκαμε στην αγορά των δώρων, τα παραδώσαμε στους συναδέλφους μας, να τα δώσουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να προσφέρουμε ένα αίσθημα αγάπης, ένα μερικά χαμόγελα σε τους μικρούς μας φίλους. Να πάρουμε και εμείς τα χαμόγελα από εκεί. Ακριβώς. Αυτή είναι μια δράση που αφορά τα παιδιά και τις οικογένειες συναδέλφων σας. Στον πρόλογο όμως, τόσο αναφέρθηκα και σε ξεχωριστές δράσεις, πρωτοβουλίες, κινήσεις, στις οποίες προχωρείτε. Και μακριά και από τα φώτα της δημοσιότητας, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς και στους συναδέλφους και στο προσωπικό και στους αστυνομικούς του Ηρακλείου, που απευθύνονται σε οικογένειες και σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Πολύ σωστά. Πριν μερικές μέρες είχαμε διοργανώσει ένα φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ στα δύο αωράκια. Εμείς, η Ένωσή μας, το Παράρτημα Κρήτης Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, ο Σύλλογος Βετεράνων Καλοπροσφαίρησης Ηρακλείου και η Ένωση Λιμενικού Σώματος. Οποιοδήποτε μπορούσε να πάει εκεί με μια τσάντα τρόφιμα για οικογένειες που ζουν στα όρια της φτώχειας, θα έλεγα εγώ, και άπορες οικογένειες, τα παραδώσαμε. Οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε είναι για καλό, και αυτό έγινε, όπως είπατε και εσείς, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς κάθε χρόνο, ακόμα και στο προσεχέ διάστημα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τέτοιες πράξεις και τέτοιες ενέργειες, να διοργανώνουμε φιλανθρωπικούς αγώνες και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη ένα πιάτο φαΐ. Και επιβεβαιώνεται ότι ο αστυνομικός είναι σύμμαχος της κοινωνίας και είναι δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Καλομύρη. Καλές γιορτές να ευχηθώ. Ευχαριστούμε με πολύ. Το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε break και επιστρέφουμε για το φινάλε της εκπομπής μας.